2011-2018. Περίπου χρειάστηκαν 7,5 χρόνια για να φτάσουμε σε αυτήν τη στιγμή, όπου με μια ανάσα ανακούφισης, για όσα χρόνια υπάρχει αυτή η Δημοτική Αρχή, 7,5 χρόνια περίπου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και τελικά φτάσαμε, ξεπερνώντας τον Γολγοθά, τις γραφειοκρατίες και όλη την δυσκινησία που υπάρχει στα δημόσια έργα, να φτάσουμε πια σε αυτό το οποίο είναι επιθυμία διακαής πόθος, έλεγε, για κάθε δημοτική αρχή, κάθε δήμαρχο, να αναγγέλει, να πληροφορεί το λαό του Δήμου του ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να υπογράψουμε τώρα αυτή τη στιγμή τη σύμβαση με έναν ανάδοχο, ο οποίος προέκυψε μετά από ενστάσεις και αγώνα επίσης και σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, μετά από 7,5 χρόνια θα υπογράψουμε τώρα τη σύμβαση της κατασκευής ενός γυμνασίου και ενός λυκείου, το οποίο θα τοποθετηθεί το συγκρότημα αυτό, τα δυο αυτά σχολιά, σε 12 στρέμματα στην περιοχή του ΚΕΓΕ, και το σύνολο της επιφάνειας που θα καλύψει είναι περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα, με προϋπολογισμό περίπου 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός, αυτός είναι ο χώρος των 13.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα γίνουν 2-12 θέσια σχολιά, 360 μαθητών το κάθε έκαστο, δυναμικής, σύμφωνα με το κτηριολογικό, το οποίο ενεκρίθη από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος, μετά την κατασκευή του από την εταιρεία η οποία είναι η ανάδοχος εισολής ΑΕ με έδρα τη Λάρισα, είναι η μεταστέγαση του 4ου γυμνασίου και η αποσυμφόρηση του 1ου και 3ου γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης, και βέβαια για το Λύκειο είναι η μεταστέγαση του 2ου Γενικού Λυκείου και η αποσυμφόρηση του 3ου Λυκείου, που έως σήμερα συστεγάζεται μαζί με το 2ο ΓΕΛ. Όπως είπαμε, οι εκπονήσεις μελετών ανετέθησαν στις 15 Τρίτου του 2011. Κάντε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση με το Λύκειο Φερών, γιατί κάποιοι λένε ότι αργήσαμε χωρίς να έχουμε υπετιότητα εμείς, αλλά φανταστείτε ότι αρχίσαμε περίπου το 2013-2014, δηλαδή 2,5 με 3 χρόνια αργότερα από αυτό που σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση, και είμαστε σε θέση αύριο σε κοινή συνέντευξη τύπου στις Σφαίρες με τον Περιφερειάρχη να σας ανακοινώσουμε την δημοπράτηση του Λυκείου Φερών, που σημαίνει ότι η διαφορά με αυτό που άρχισε το 2011 θα είναι περίπου κάποιους μήνες, 8 μήνες περίπου, μέχρι την στιγμή που θα απογράψουμε την σύμβαση κατασκευής του Λυκείου Φερών όπως σήμερα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θα μας λύσει τα χέρια θα είναι η κατασκευή αυτού του συγκροτήματος, το ΚΕΓΕ. Θα αναπτυχθεί η ανατολική πλευρά με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, δηλαδή με τη μικρή περιφερειακή, την σύνδεσή της με τα 33 εκατομμύρια της μεγάλης περιφερειακής, το οικοπάρκο Αλτιναμάζη, με την κατασκευή αυτού του κτηριακού συγκροτήματος, με το μπαλόνι το αθλητικό που θα μπει δίπλα στο καινούριο κολυμβητήριο, αλλά και το καινούριο κτίριο των 8,5 περίπου εκατομμυρίων του κλειστού γυμναστήριου, καταλαβαίνετε ότι η βορειοανατολική πλευρά αναγεννιέται, δημιουργείται ένας πόλος έλξης για πάρα πολλά πράγματα, και πραγματικά είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι σε θέση με όλα αυτά μαζί σήμερα να σας αναγγέλω, να σας πληροφορώ αυτήν την υπογραφή της σύμβασης. Όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, τα δύο κτίρια τα οποία θα κατασκευαστούν έχουν μελετηθεί με όλες τις, σύμφωνα με την νομοθεσία η οποία προβλέπεται από τον οικοδομικό κανονισμό αλλά και από τα δημόσια έργα. Προβλέπεται αύλιος χώρος πλην των δύο κτιρίων, προβλέπεται αύλιος χώρος ο οποίος θα περιέχει γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, χώρο συνάθρησης και άβλησης των μαθητών έκαστο στο κάθε κτίριο. Είναι δύο σύγχρονα κτίρια, είναι τα μεγαλύτερα κτηριακά συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που έχουν δημοπρατηθεί στον ελλαδικό χώρο.
Εμείς αυτό που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε σαν τεχνική υπηρεσία με την ομάδα επίβλεψης η οποία συγκροτήθηκε όπως προβλέπεται από την νομοθεσία είναι ότι θα παραδώσουμε ένα έργο ποιοτικά καλό το οποίο θα είναι και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως μας διαβεβαίωσε ο ανάδοχος, ήδη από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει την εγκατάσταση του εργοταξίου. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και θα αρχίσει άμεσα τις εργασίες του. Έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία κυρίως σε κτηριακά έργα, είτε ιδιωτικά αλλά και σε δημόσια κτίρια από την προϋπηρεσία και την εμπειρία που μας έχει καταθέσει. Ο συμβατικός χρόνος θα είναι λιγότερος από 2 χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνει πρώτα ο Θεός. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα παραδώσουμε στους Αλεξανδροπολίτες 2 μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, τα οποία θα είναι άρτια και ποιοτικά σωστά. Να εκφράσω και εγώ από την πλευρά μου την ευχαρίστηση για τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου. Εγώ αυτό που μπορώ να εγγυηθώ από τη μεριά μου, όπως έχω πει και στον Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι την καλύτερη δυνατή κατασκευή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Που σημαίνει ότι θα τελειώσουμε νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η σύμβαση και το έργο θα γίνει άρτια.